Φίλε Δήμαρχε του Παραλιμνιού, ακόμα μια μέρα στο Παραλίμνι. Αλλά δεν προτίθεται με να κατεβώ δήμαρχο στο Παραλίμνι. Μαζί με σένα και τους υπόλοιπους της τοπικής αυτοδιοίκησης θα μεριμνήσουμε να περάσει η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης για το καλό του συνόλου της ελεύθερης περιοχής Αμοχώστου. Σήμερα, είπα και προηγουμένως, βρίσκομαι στο Παραλίμνι, χάρηκα και χαίρομαι, γιατί οι τουριστικές επιχειρήσεις τον μήνα Οκτώβριο, όπως έχω ενημερωθεί, είναι στα επίπεδα του Οκτωβρίου του 2019. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για τον τόπο μας. Είναι ευλογία να βλέπεις γεμάτα εστιατόρια, ευλογία να βλέπεις γεμάτα ξενοδοχεία. Είναι ευλογία να βλέπεις τον κόσμο να απασχολείται. Παράλληλα, επισκέφθηκα και τους δύο συνδέσμους φθαρτών της περιοχής, κατέγραψα τις αγωνίες και τα προβλήματα και θα δούμε μαζί με την κυβέρνηση πώς μπορούμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Είμαστε μπροστά σε... Έχουμε μπροστά μας τον επόμενο μήνα τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο θα δώσει νέα όθηση στους Δήμους, αλλά θα βελτιώσει πολύ σημαντικά την ποιότητα ζωής των πολιτών. Παρακαλώ και εκ μέρους της Ένωσης Δήμων να προχωρήσει η ψήφιση της μεταρρύθμισης προς όφελος των πολιτών, της ποιότητας ζωής, της λειτουργίας, της σωστής λειτουργίας και της ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου η δημιουργία ενός ενιαίου Δήμου είναι αυτό που θα φέρει τοποθητών αποτέλεσμα. Και να αναφέρω ότι το χρονικό διάστημα 2013-2019, όταν η επαρχία ήταν όλοι ενωμένοι, είχαμε αντλήσει 11,3% του αναπτυξιακού προϋπολογισμού του κράτους. Το 2021 έχουμε αντλήσει 3,3. Αυτό λέει πολλά. Όταν ήμασταν ενωμένοι, πετυχαίναμε. Σήμερα έχουμε αρχίσει την οπισθοδρόμηση. Ας μας φωτίσει όλους ο Θεός να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τον τόπο μας, την επαρχία μας και όχι για τις καρέκλες μας, εις βάρος των πολιτών.